Σε χαμηλά 9 ετών βρέθηκε τη Δευτέρα το ευρώ έναντι του δολαρίου. Βασική αιτία καταρχήν οι προσδοκίες για ποσοτική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το σενάριο προβλέπει τύπωμα ευρώ, κάτι που νομοτελειακά θα οδηγήσει σε μείωση της αξίας του. Παράλληλα, η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Βλέπουμε ότι οι συζητήσεις για την Ελλάδα κυριαρχούν στα μέσα και μεταξύ των επενδυτών αυτή την περίοδο. Κυρίως όμως το γεγονός ότι δεν υλοποιούνται οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σε Γαλλία και Ιταλία οδηγεί σε αβεβαιότητα πολλούς επενδυτές. Γι' αυτό αρκετά κεφάλαια φεύγουν από το ευρώ και κατευθύνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνει αναλυτής Κρίστιαν Κάχλερ. Το ευρώ βρέθηκε σε ισοτιμία 1,18 με το δολάριο, επαναφέροντας μνήμες της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους του 2012. Παράλληλα, οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με σωρία δημοσιευμάτων στο διεθνή τύπο που επαναφέρουν το σενάριο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Η περίφημη διαβεβαίωση Ντράγκη ότι θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για τη διάσωση του ευρώ, που είχε σταθεί ασπίδα για το ευρωπαϊκό νόμισμα μέχρι τώρα, τίθεται ένα αμφιβόλο. Η Ελλάδα επηρεάζει άμεσα την Ευρωζώνη, καθώς μια έξοδος της Ελλάδας θα τροφοδοτούσε σενάρια ότι θα υπάρξουν και άλλοι υποψήφοι. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγούσε σε μαζικές ανάληψεις καταθέσεων και απόσυρση κεφαλαίων, σημειώνει ο Γερμανός αναλυτής Φιντελ Χέλμερ. Στην Αθήνα, η επαναφορά του Brexit οδήγησε το γενικό δίκτυο του χρηματιστηρίου σε πτώση 5,63% κάτω από τις 780 μονάδες. Το επιτόκιο του δεκαετούς κρατικού ομολόγου κινείται πάνω από 9%.